Ηλία Στραγιαδάκη, ο κύριο Στραγιαδάκη, ο οποίο είναι πρόεδρο πολιτιστικού συλλόγου Σούδα. Καλοκαίρι πολιτισμού στη Σούδα, που τόσο μα έχει λείψει, η αλήθεια είναι, τόσο έχει λείψει εκεί στου ανθρώπου του πολιτισμού και των τεχνών μετά από 2 χρόνια πανδημία. Σε επιστροφή δυναμικά λοιπόν. Πώ είστε, κύριε Φραγιαδάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα σα, καλησπέρα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε εσεί? Είμαστε καλά, δεν ξέρω, οι καιρικέ συνθήκε εκεί πώ είναι? Κάνει ζέστη πολύ, όλοι τρέχουν στις παραλίες και στις σκιές. Έχουμε πολύ ζέστη. Μάλιστα, και στη Θεσσαλονίκη όλοι τρέχουν στα υπόστεκα και στις ομπρέλες. Αυτό λέγαμε πριν από λίγο. Λοιπόν, τι όμορφο θα έχουμε το καλοκαίρι στη Σούδα? Λοιπόν, ξεκινάμε με 6 Αυγούστου μια γιορτή σαρδέλας που κάνουμε κάθε χρόνο και ορισμένα χορευτικά μέσα εκεί πέρα. Σας έχω στείλει ορισμένες φωτογραφίες έτσι να δείτε ακριβώς τι κάνουμε. Βέβαια, τώρα. Είναι τώρα κάτι πολύ όμορφο, κάτι που τα αγαπάει ο κόσμος. Μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος. 6 Αυγούστου φέτος πέφτει Σάββατο, άρα πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμα πιο πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι θα βγει κάτι πάρα πολύ ωραίο και φέτος. Είναι κάτι το οποίο το κάνατε και πέρυσι, λόγω πανδημίας κάπως χαθήκατε, οπότε τώρα θα συναντηθείτε ξανά όλοι μαζί και θα έχει και ιδιαίτερη αξία αυτή η συνάντηση. Πέρυσι όχι, δεν έγινε λόγω πανδημίας. Άρα έχουμε φορτίσει μπαταρίες και φέτος θα γίνει κάτι πιο δυνατό. Εμείς βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες που μας στείλατε από τα παλαιότερα χρόνια, πώς ακριβώς γινόταν τότε το έθιμο. Όχι. Αυτό μετά από τις 6 Αυγούστου έχουμε 28 Αυγούστου ένα παραδοσιακό τρόπο ψαρέματος που ονομάζεται κολοβρέχτης. Φεύγει από την παραλία το δίχτυ με βοήθεια βάρκας και το τραβάνε από την παραλία πάλι και το φέρνουμε και το μαζεύουμε και έρχεται η Λία στην παραλία όλοι. Και βλέπουμε και συμμετέχουν και μικρά παιδιά. Είναι πάρα πάρα πολύ παλιό που το διατηρούμε ακόμα και θα το κάνουμε και φέτος. Έχουμε οργανωθεί καλά. Θα γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έρχονται μικροί, μεγάλοι και θέλουν να σύρουν το δίχτυ, να το βγάλουν στην παραλία, να δουν τι ψάρια έχουμε πιάσει. Και είναι μια πρόκληση να έρθουν όλοι να το δούνε. Να δούνε πώς ψαρεύαν οι παλιοί άνθρωποι. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Προηγούμενες φωτογραφίες που είδαμε, η συμμετοχή μικρών παιδιών. Και εδώ βέβαια αναδεικνύεται και επιβεβαιώνεται και έρχεται στο προσκήνιο ο σπουδαίος ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων. Δεν νομίζω, αν δεν ήσασταν εσείς, μικρά παιδιά της περιοχής να ήξεραν για αυτό το έθιμο, για αυτή την παράδοση. Αυτό το περιμένουν πώς και πώς να φέρουν οι γονείς τα μικρά να τους δείξουν, γιατί πολλοί παππούδες κάνανε αυτό τον τρόπο ψαρέματος. Έχουμε μία μεγάλη έκθεση φωτογραφίας που τη βγάζουμε εκείνη τη μέρα με τη βοήθεια του κύριου Σταύρου του Μυριδάκη, είναι το αρχείο του. Και μιλάμε ότι έχει όλες τις γενιές, παππούδες, προπαππούδες που κάνανε αυτόν τον τρόπο ψαρέματος. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί παίρνουν τα εγγονάκια, βλέπουν τους παππούδες, τους προπαππούδες πώς το κάνανε και συμμετέχουν και αυτά και μαθαίνουν τον τρόπο ψαρέματος. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κύριε Φραγιαδάκη. Μας στέλνετε ένα αισιόδοξο μήνυμα για το καλοκαίρι. Παρά τις δυσκολίες, δηλώνετε παρόντες, είστε παρόν. Να σας ευχαριστήσουμε, όλα να πάνε καλά και εδώ είμαστε βέβαια και μέσα στο καλοκαίρι να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε και εμείς, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν,